Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, κυρίες και κύριοι. Θα τον δούμε τον Μίλτο Σακελάρη. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ και περίπου μισή ώρα με 3/4 έχουμε μία πολύ σοβαρή αναζωπήρωση στο σημείο στα Βίλια. Μίλτο, δεν ξέρω αν μας ακούς αυτή τη στιγμή. Υπήρξε μια αναζωπήρωση ανατολικά από τα Βίλια, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει δείτε κίνδυνος... που έχει φτάσει φωτιά. Ναι, Μίλτο, σε ακούμε. Έχει ένα σπίτι. Δυστυχώς φαίνεται ότι κινείται ανεξέλεγκτα και εδώ και σε αυτό το σημείο. Βλέπω στα αριστερά μηχανήματα που προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να περάσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Νωρίτερα είδαμε την προσπάθεια που έκαναν για να απεγκλωβιστούν από το συγκεκριμένο σημείο. Κοιτάξτε τώρα πώς κινείται η φωτιά. Δυστυχώς πάρα πολύ κοντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν έχουμε δει ένα αέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετάξουν εδώ, καθώς ο μαύρος καπνός έχει καλύψει τα πάντα πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν το σημείο και όλα αυτά έγιναν, Απόστολε, μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Μέσα σε μόλις 10 λεπτά, με 1/4 περίπου, η φωτιά κινήθηκε ανεξέλεγκτα, την έστρεψε προς τα δυτικά. Εδώ βλέπουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι, που μας δίνει ο Μιχάλης Τεζάρης. Είναι το σπίτι, Απόστολε, το οποίο περιέγραφες, Μιχάλη, πριν. Εδώ είναι το οίκημα, το ακατοίκητο που λέγαμε. Ναι. Το οποίο έχει λαμπαδιάσει. Τις φλόγες. Δεν ξέρω. Έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ακούγονται διάφορες εκρήξεις, μικροκρότη, όχι εκρήξεις, κρότη είναι. Και δεν ξέρω το άλλο σπίτι πίσω τι έχει γίνει, αν έχει την ίδια μοίρα, την ίδια κατάληξη. Δεν ξέρω επίσης το σπίτι πάνω δεξιά που βλέπαμε νωρίτερα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η εικόνα της περιοχής από αυτή τη στιγμή και πέρα θα είναι λίγο διαφορετική. Εδώ οι πυροσβέστες, κοιτάξτε οι φλόγες πώς ξεπηδούν νέα μέτωπα μέσα στα χορτάρια. Σε τελείως άσχετα σημεία με το μέτωπο της φωτιάς. Ο αέρας μεταφέρει κάφτρες, κάφτρες ακριβώς. Είδαμε και χαρτόκουτα πριν στον αέρα. Και γι' αυτό με την ένταση του ανέμου πόσο εύκολα παίρνουν φωτιά ακόμα και τα χόρτα εκεί στην περιοχή που βρίσκεσαι, Μιχάλη. Εδώ οι πυροσβέστες τώρα ζητάνε βοήθεια από τη μία. Εδώ κοιτάξτε πώς αυτό θα πάρει τώρα εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε, κοιτάξτε, δεύτερη αιστεία. Αυτό αν δεν το σβήσουνε, ναι, θα πάρει. Που ήδη αυτό έχει... υπάρχει, είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλώσει τα οχήματα. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλώσει τα οχήματα. Έχουν από το σημείο εδώ απομακρυνθεί όλοι, να ξεκαθαρίσουμε, πίσω μας. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγετε γιατί θα σας κυκλώσει και εσάς, Μιχάλη. Και τώρα πρέπει Μιχάλη, να φύγουμε, μετακινηθείς με ασφάλεια μέσο. Και να μας, θα σε ξαναβρούμε όταν θα είστε σε ασφαλέστερο σημείο μαζί με τον Γιάννη τον Βακά. Ακριβώς. Γιάννη πρόσεχε. Πάμε, Γιάννη, φύγε μπροστά, Γιάννη. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, κυρίες και κύριοι, στην απέναντι πλευρά ακριβώς. Μίλτο. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε. Φαίνεται καλά. Ότι και εδώ η φωτιά κινεί. Δυστυχώς έχουμε χάσει την επαφή μας με τον Μίλτο Σακελάρη. Κυρίες και κύριοι, εδώ και πάνω από μισή ώρα περίπου παρακολουθούμε μια μεγάλη αναζωπήρωση στα Βίλια, ανατολικά του οικισμού. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, έχουν ήδη πάρει φωτιά κάποια σπίτια. Έγιναν επιχειρήσεις ανάσχεσης της φωτιάς με τα εναέρια μέσα. Δυστυχώς βλέπετε την ένταση του ανέμου, πόσο πολύ δυσχεραίνει τις προσπάθειες που κάνουν επίγεια και εναέρια μέσα. Μιχάλη, ο λόγος ξανά σε σένα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πού ήταν η φωτιά, πού είναι η φωτιά και πού ξεπετάχθηκαν οι φλόγες. Αυτή ώρα εδώ είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε για να φύγουμε. Γι' αυτό και απομακρυνθήκαμε. Το συγκεκριμένο κτίριο εκεί έχει πλέον καταστραφεί ολοσχερός. Είδαμε και τη σκεπή νωρίτερα να πέφτει. Εκτιμώ πως οι πυροσβέστες θα αναγκαστούν σε οπισθοχώρηση, διότι δεν έχει δρόμο, θα εγκλωβιστούν και άνθρωποι εδώ πέρα, το σημείο είναι κόλαση. Το σημείο έχει παντού φωτιές, ξεπετάγονται εστίες από παντού, εκεί κοιτάξτε, δεξιά επάνω στην οθόνη σας. Φωτιά, δεν υπάρχει όχημα εκεί, πιο δίπλα άλλη φωτιά. Πάνω, το βουνό το οποίο φλέγεται, νέες εστίες συνέχεια δημιουργούνται. Από το πουθενά ξεπετάγονται, επεκτείνεται η φωτιά. Ο χώρος πίσω σας, στην πλάτη σας ουσιαστικά, από εκεί που μας δείχνετε τώρα, τι έχει ακριβώς? Εδώ, όπως σας δείχνουμε, Γιάννη, δείξτε την εικόνα όλοι, είναι δάσος. Είναι δάσος, αυτό εδώ ήταν. Είναι μάλιστα, 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 εδώ μάλιστα. Είναι όλο δάσος. Όλο δάσος. Βλέπετε εδώ ένα ελικόπτερο Ericsson. Ναι. Είναι όλο δάσος. Εδώ, αν πάρει... Απλά είστε σε μια ζώνη αυτή τη στιγμή που... Μακάρι να σταματήσει σε αυτό το σημείο η φωτιά. Δεν ξέρω πόσο πιθανό μακάρι είναι. Μακάρι να σταματήσει. Μακάρι.
Ούτε εγώ μπορώ να γνωρίζω με την ένταση των ανέμων. Γιατί έχει χόρτα βέβαια και αυτά τα χόρτα όπως βλέπουμε παίρνουν αμέσως παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα. Φωτιά, παίρνουν γρήγορα. Βλέπουμε, αυτό είναι διαφορετικό όχημα της πυροσβεστικής. Ήταν πιο μέσα στο σημείο και έχει βγει προς τα έξω. Ήταν πιο μέσα και βγήκε στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, γιατί εδώ, επαναλαμβάνω, είναι η μοναδική δίωδος διαφυγής που έχουμε και εμείς και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και όλες επιχειρούν. Αν μας κλείσει η φωτιά εδώ, δεν θα μπορούν να βγουν τα οχήματα έξω και θα δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις τότε. Ναι. Εδώ ευτυχώς το σβήνουν, ευτυχώς θέλω να πιστεύω, γιατί πολλές φορές μεταφέρουμε κάτι χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα του συμβάντος. Εδώ θέλω να πιστεύω ότι θα το σβήσουν. Ναι, φαίνεται ότι το θέσανε υπό έλεγχο γρήγορα το σημείο αυτό. Ναι, το σβήνουν. Γιάννη, ο Γιάννης Σαβρακάσας μεταδίδει πάντα την εικόνα από τα Βίλια. Ένα χιλιόμετρο από το χωριό των Βιλίων είμαστε. Είστε ένα χιλιόμετρο πλέον ανατολικά, Μιχάλη, από τα Βίλια, σωστά? Ναι, σωστά, Απόστολε, σωστά. Ένα χιλιόμετρο. Κοιτάξτε εδώ η φωτιά πώς έχει επεκταθεί. Και αυτό τώρα μεταδίδει πολύ πιο γρήγορα τη φωτιά και στο υπόλοιπο μέρος που δεν έχει καεί. Και εδώ δημιουργούνται πολλές εστίες πλέον. Είναι πίσω από το δάσος που έχει κάψει τα πάντα στο πέρασμα, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ τώρα θα κάψει και τις ελιές, αν δεν την προλάβουν. Και κάτι λιώμενα που είδα ότι έχει εκεί πίσω, κάτι τροχόσπιτα. Ό,τι υπάρχει θα κάψει. Και βλέπω τις φλόγες θα φουντώνουν εκεί, πίσω, στο βάθος. Δεν ξέρω τι έχει, αλλά νωρίτερα είδα κάτι λιώμενα που αν τα έχει πάρει, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Έχει και άλλα εδώ, έχει και άλλες εγκαταστάσεις. Γιάννη, έλα πιο εδώ αν θες. Εδώ, κοιτάξτε και πίσω. Το πυκνό σύννεφο καπνού, Μιχάλη, έχει σκεπάσει πραγματικά όλο σου το οπτικό πεδίο αυτή τη στιγμή. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις τον ορίζοντα. Δεν υπάρχει ήλιος στα Βίλια, δεν υπάρχει ήλιος. Δεν σηκώνω κεφάλι και δεν βλέπω ήλιο. Δεν υπάρχει ήλιος στα Βίλια αυτή την ώρα. Εδώ που είμαστε χάθηκε ο ήλιος. Η φωτιά παίρνει διαστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα σπίτια σε κοντινή απόσταση. Επαναλαμβάνω, όσο και αν αυτή η φωτιά, η έρπουσα μοιάζει να μην είναι επικίνδυνη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, καθώς τώρα θα δείτε, Γιάννη, έλα εδώ, παρακαλώ, πώς τρέχει η φωτιά, τρέχει και θα μεταδοθεί γρήγορα στα δέντρα που υπάρχουν. Και από τα δέντρα μετά φουντώνει και καταστρέφει τα πάντα. Καταστρέφει ό,τι βρει. Και πραγματικά η ταχύτητα είναι εκπληκτική, Μιχάλη. Σε κάνει να τρομάζεις και μόνο που το παρατηρείς από την εικόνα που μας δίνεται εσύ και ο Γιάννης ο Βρακάς. Η ταχύτητα με την οποία ο άνεμος σπρώχνει τη φωτιά προς τα γειτονικά δέντρα, που καταστρέφει το δάσος, που καταστρέφει τις εκτάσεις που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, που υπενθυμίζω ότι είστε σε ένα σημείο που τουλάχιστον είναι κάποια στρέμματα χωρίς πυκνή βλάστηση και ελπίζει κανείς ότι τουλάχιστον η φωτιά θα σταματήσει σε αυτό το σημείο για να μην μεταφερθεί προς τα πίσω στο άλλο κομμάτι του δάσους που μας δείξατε πριν. Σε αφήνουμε, Μιχάλη, να πάρεις μια ανάσα και να δεις και εσύ το χώρο που βρίσκεστε, να τοποθετηθείτε. Και πάμε στο Μίλτο Σακελάρη να δούμε και ο Μίλτος τι εικόνα έχει. Μίλτο. Βλέπετε τώρα πως η φωτιά επεκτείνεται από το ένα σημείο στο άλλο. Έχει περάσει απέναντι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι από τον δρόμο που ήμασταν στα... Δυστυχώς η σύνδεσή μας με τον Μίλτο Σακελάρη έχει προβλήματα συνεχώς. Ο Μίλτος Σακελάρης βρίσκεται και αυτός ευρύτερα στην περιοχή των Βιλίων. Εδώ και πάνω από μία ώρα περίπου η φωτιά απειλεί τον οικισμό. Υπάρχει αναζωπήρωση ανατολικά των Βιλίων. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν και τα εναέρια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις, τις παρακολουθούμε εδώ και 40 λεπτά, κυρίες και κύριοι, από την εικόνα που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι. Δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Γίνονται συνεχείς αναζωπηρώσεις και ξεσπούν συνεχώς νέα μέτωπα. Μιχάλη, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι μαζί σου. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μιχάλης Τεζάρης. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και με τους δύο συναδέλφους, Μιχάλη Τεζάρη και τον Μίλτο Σακελάρη. Η προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, είναι να ελεγχθεί το νότιο σημείο της πυρκαγιάς. Τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση
που έστειλαν πηγές του Μεγάλου Μαξίμου, προγίνεται προσπάθεια ελέγχου του νοτίου τμήματος προς Βένιζα, Γκίνη και Αγία Τριάδα. Επιχειρούν να ανοίξουν ζώνες ειδικά για αποφυγή της επέκτασης προς Καντήλη και Μελετάρκη. Όμως υπάρχει συνεχής αλλαγή της φοράς του ανέμου. Το είδαμε αυτό, το περιγράφουν οι συναδελφοί μας. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη που μας ακούει τώρα. Μιχάλη. Κοιτάξτε, Απόστολε, με έκπληξη είδαμε τώρα αυτό το μέτωπο φωτιάς, το οποίο έχει φορά προς το χωριό. Ναι. Πίσω από τον καπνό, τον μικρό καπνό, δεν μπορούσαμε να έχουμε εικόνα. Και τώρα, μόλις άνοιξε λίγο το οπτικό μας πεδίο, είδαμε τη φωτιά αυτή. Εδώ το Έριξον είναι λίγα μέτρα πάνω από εμάς και προσπαθεί να προσεγγίσει το σημείο που καίει η φωτιά. Η φωτιά έχει φύγει, έχει πάει από την πίσω μεριά. Έκανε μία ρήψη, αλλά τώρα πλέον είναι ιδιαίτερα συγκινητική φορά του ανέμου. Εδώ κατευθύνεται προς τα Βίλια. Ναι, είναι το σημείο που μας δείχνατε προηγουμένως με τον Γιάννη τον Βρακά, Μιχάλη, που ο ουρανός ήταν καθαρός εκείνη την ώρα. Τα πάντα. Ναι. Και πλέον σκεπάζεται. Και πλέον σκεπάζεται. Κοιτάξτε αριστερά, Γιάννη, αν θες, κοίτα αριστερά, το σπίτι εκεί, το οίκημα δεν υπάρχει. Πλέον τώρα που άνοιξε λίγο ο ορίζοντας εδώ, να μπορούμε να δούμε, δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί. Δεν ξέρω αν το σπίτι πίσω, το κατοικήσιμο, έχει γλιτώσει, το εύχομαι, το ελπίζω, αλλά δεν είναι αισιόδοξο. Ξανά το Έριξον έκανε μια ρήψη, κάνει μια περιστροφή πάνω το σημείο. Προσπαθεί ο χειριστής να εντοπίσει που πρέπει να κάνει ρήψη, που δεν πρέπει, αλλά και αυτός ο άνθρωπος τώρα με αυτή τη δυσκολία να δει. Μιχάλη, την τελευταία ώρα βλέπεις μόνο Έριξον ελικόπτερα που προσπαθούν, που επιχειρούν στο σημείο. Στο συγκεκριμένο σημείο, ναι, βλέπω μόνο Έριξον και είναι λογικό, Απόστολε, γιατί είναι τα μόνα τα οποία μπορούν να κατέβουν πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί να κατέβει τόσο χαμηλά σε αυτό το πεδίο δράσης ούτε το Καναντέρ ούτε τα Air Tractor. Εδώ είναι επικίνδυνα, ενώ το ελικόπτερο είναι πιο ευέλικτο, είναι πιο γρήγορο, έχει άλλες δυνατότητες. Ο χειριστής του δεν είναι το ίδιο για τα Air Tractor, δεν είναι το ίδιο για τα Καναντέρ. Προς Θεού, δηλαδή, οι άνθρωποι είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν κάπου ρήψη σε άλλο σημείο, αλλά εδώ δεν μπορούν να έρθουν. Είναι Μιχάλη, μείνε στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε και τον Μίλτο Σακελάρη, να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Μίλτο. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Σε ακούμε, Μίλτο. Βλέπουμε πως η φωτιά έχει περάσει στο απέναντι κομμάτι από το σημείο που βρισκόμαστε. Θα σας δείξω μαζί με τον Βασίλη τον Αργυριάδη την εικόνα. Έχουν προχωρήσει λίγο τα πυροσβεστικά. Εδώ φαίνεται πως ο άνεμος στρέφει την φωτιά προς τα καμένα. Αυτό είναι ένα ευχάριστο μέσα στα πολλά δυσάρεστα. Είδαμε πως η φωτιά πέρασε στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει πάει αριστερά. Τώρα θα έρθουμε από εδώ με τον Βασίλη να σας δείξουμε πως είναι δίπλα σε αυτό το σπίτι, πως καίει πάρα πολύ κοντά και το απειλεί ξεκάθαρα. Βλέπω στα αριστερά, ακούω μάλλον μηχανήματα που προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους για να το προστατεύσουν. Κοιτάξτε το μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού που έχει καλύψει τα πάντα πραγματικά. Ευτυχώς, Απόστολε, το είπα και πριν από λίγο, ο άνεμος στρέφει την φωτιά προς τα ανατολικά, εκεί δηλαδή όπου έχει καεί μια τεράστια έκταση μέσα σε περίπου 1/4 με 20 λεπτά, όταν είδαμε τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα, να μας κυκλώνουν πραγματικά και να φτάνουν μέχρι αυτό το σημείο, τουλάχιστον στα 2 χιλιόμετρα κινήθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Ακούω και κάποια εναέρια μέσα τώρα, κάποιο ελικόπτερο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετάξουν. Μίλτο, μπορείς να υπολογίσεις περίπου πόσο μακριά είναι τα Βίλια από το σημείο που βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή? Είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα, πόσο μου ήταν οι κάτοικοι. Μάλιστα. Είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα στο σημείο που καίει. Έστρεψε τη φωτιά προς τα κάτω. Έκαψε και κάποια. Ενδεχομένως να έχουν καεί και τα σπίτια που δείχναμε νωρίτερα και πιο πάνω. Είχε 2 με 3 σπίτια από τα οποία πέρασε η φωτιά. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε προς τα εκεί, τουλάχιστον για την ώρα. Έχει κλείσει τον δρόμο η πυροσβεστική και κάνει επιχείρηση να κόψει την φωτιά να μην κατέβει προς τα κάτω. Ήδη πάντως ο Μιχάλης Τεζάρης μας έδειξε εικόνα από σπίτια που άρπαξαν φωτιά. Ένα κάει και μάλλον και ολοσχερός από όσο μπορέσαμε να διακρίνουμε. Μίλτο, μίλτο.